Πάντως, επειδή αναφερθήκατε και στο brain drain, δηλαδή στην φυγή επιστημόνων ενός ανθρώπινου κεφαλαίου σε χώρες του εξωτερικού, είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ελλάδα και, αν θέλετε, έχει και έναν διτό ρόλο. Διότι αφενός φεύγουν άτομα πρικισμένα με γνώσεις που μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη χώρα, αφετέρου αυτά τα άτομα έχουν αναπτυχθεί, έχουν εκπαιδευτεί από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει επενδύσει σε αυτούς για να πάρουν τους τίτλους σπουδών τους, ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι πάνε και κάνουν απόσβεση των τίτλων σπουδών και του δημιουργικού τους χαρακτήρα στο εξωτερικό. Σχεδιάζεται όμως εσείς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έρευνα, καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, startup. Τι ρόλο έχουν όλα αυτά και πώς μπορεί αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο να μείνει στη χώρα μας. Καταρχήν, ωραία το εντοπίσατε. Αυτό το πρόβλημα το έχει και η Ευρώπη, γιατί και από την Ευρώπη φεύγουν επιστήμονες σε άλλο επίπεδο, φυσικά οικονομικό, που οι απαιτήσεις τους είναι ακόμα μεγαλύτερες. Φεύγουν από την Ευρώπη ενώ εμείς τους έχουμε πληρώσει την έρευνα και την εκπαίδευση και πηγαίνουν στην Αμερική, στην Ασία, σε ιδιωτικές εταιρείες και τα πανεπιστήμια χάνουν τους καλύτερους τους επιστήμονες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να το διορθώσουμε, υπάρχουν εργαλεία που χρηματοδοτούμε την έρευνα, εφόσον αυτή παραμείνει στην Ευρώπη, κρατώντας δηλαδή την πνευματική ιδιοκτησία του έργου που η Ευρώπη έχει πληρώσει για να δημιουργηθεί. Προσπαθούμε να χτίσουμε τη βιομηχανία μας, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε να πληρώσουμε τους επιστήμονες αυτούς για να εφαρμοστεί και στη βιομηχανία το αποτέλεσμα της έρευνας, ας πούμε το 5G, ενώ η Ευρώπη το χρηματοδότησε για να προχωρήσει, τα ωφέλη του τα χρησιμοποιεί η βιομηχανία, πρώτα στην Αμερική και στην Κίνα και τελευταία η Ευρώπη. Από εδώ και πέρα νομίζω όμως ότι στην τεχνητή νοημοσύνη, στην αυτοματοποίηση των συστημάτων, στους υπερυπολογιστές, στην κβαντική μηχανική και στο blockchain, σε πολύ καινοτόμες ιδέες, ακόμα και στο smart farming, στην έξυπνη αγροτική καλλιέργεια, δίνουμε πολλά χρήματα, έχουμε αυξήσει τα κονδύλια. Μιλάμε για γύρω στα 100 δισεκατομμύρια μόνο για έρευνα και ανάπτυξη τέτοιων ιδεών στην καινοτομία. Προσπαθώντας, έχοντας μάθει από το παρελθόν, προσπαθούμε να φέρουμε συνεργασίες μέσα στην Ευρώπη, να σπάσουμε αυτά τα σύνορα, να αρχίσουν να συνεργάζονται αυτές οι χώρες για να προτείνουν νέες ιδέες και σε αυτές να επενδύσουμε για να δημιουργηθεί και βιομηχανία στην Ευρώπη. Είπατε πολλούς όρους από τους οποίους. Πολλούς λίγο δύσκολα τους πιάνουμε. Είπατε blockchain, ήταν κάτι το οποίο εσείς πρωτοστατήσατε. Ήταν μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία πέρασε, ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ακούμε και λέμε τώρα blockchain. Τι είναι αυτό, πού θα μας χρησιμέψει, τι θα μας πάει μπροστά αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, κυρία Καϊλή, τι είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι είναι μόνο η λέξη που ήταν άγνωστη, γιατί το blockchain δεν μεταφράζεται εύκολα. Είναι ουσιαστικά μια αλυσίδα block δεδομένων που ο καθένας τον υπολογιστή του τα έχει. Όποια λοιπόν συναλλαγή κάνουμε οι δυο μας, μπαίνει μέσα σε ένα τέτοιο κουτί στους υπολογιστές όλων των συμμετεχόντων σε αυτή την ανταλλαγή συμβολέων, συναλλαγών, αγοραπολισιών. Άρα δεν χρειάζεται κεντρικό σερβερ. Αυτό λοιπόν βοηθάει πάρα πολύ να φύγει το friction, αυτές οι μεσάζοντες που μπορεί να χρειαζόμασταν ανάμεσά μας ή τα κρυμμένα κόστη των τραπεζών. Γιατί πλέον με αυτόν τον τρόπο έχουμε όλοι ένα αντίγραφο και δεν μπορεί να σβηστεί. Άρα δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιος για να το, να το επικυρώσει. Αυτό λοιπόν γλιτώνει πάρα πολλά. Άρα δεν χρειάζονται μεσάζοντες. Δεν χρειάζονται μεσάζοντες. Χρειάζονται στο σχεδιασμό, χρειάζονται σε ένα δεύτερο επίπεδο. Μειώνεται πάρα πολύ το κόστος συναλλαγών και σίγουρα αυτοματοποιούνται πάρα πολύ οι διαδικασίες των συμβολέων. Μπορεί κανείς στο κινητό του να μαζέψει χρήματα για μια ιδέα που μπορεί να έχει και όταν αυτή η ιδέα πάει καλά να επιστρέφει χρήματα στους επενδυτές. Μπορεί κανείς λοιπόν να βρει έναν τρόπο να φτιάξει ένα δικό του πορτοφόλι χωρίς να χρειάζεται πιστωτική κάρτα ή να χρειάζεται να πάει στις τράπεζες. Δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, υπάρχουν πολύ έξυπνες ιδέες και η φιλοσοφία του είναι ότι μπορεί να αποκεντρωθούν πολλές υπηρεσίες, αυτοί που έχουν λοιπόν πολύ έντονο έλεγχο όλων των δεδομένων μας, σιγά σιγά να τον παίρνουμε εμείς πίσω και να αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιες συναλλαγές, φτιάχνοντας μια εμπιστοσύνη μέσω της τεχνολογίας. Θα υπάρχει εμπιστοσύνη ή θα φοβόμαστε, γιατί ξέρετε, όταν ακούμε τέτοιου είδους όρους και τέτοιου είδους φακέλους, λέμε πάμε για φακέλο, μα εδώ μας ξέρουν, πρέπει να κάτι να κάνουμε. Ήταν σίγουρα καλύτερα από ό,τι υπήρχε. Δεν είναι τίποτα 100% γιατί όλα είναι καταρχήν ενέργεια, είναι ψηφιακά. Κανείς δεν μπορεί να είναι ποτέ ασφαλής όταν είσαι στο διαδίκτυο, αλλά είναι σίγουρα πιο ασφαλής αυτή η διαδικασία από το να έχουμε ένα χαρτί οι δυο μας που δεν ξέρεις ποτέ αν θα υπάρχει ή θα χαθεί ή να βασίζεσαι σε έναν τρίτο να κρατάει εκείνος τα στοιχεία σου. Μπορεί να κλείσει και μια μέρα αυτή η τράπεζα και να χαθούν οι οικονομίες που έχεις μια ζωή. Άρα είναι πιο ασφαλές. Αναπτύσσεται τώρα. Όποιος έχει ιδέες χρηματοδοτείται από την Ευρώπη για να τις αναπτύξει.
Πώς αισθάνεστε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που θα είναι να ακούμε τα επόμενα 5 χρόνια είναι δική σας νομοθετική πρωτοβουλία, έχει ψηφιστεί και θα απασχολήσει τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό στα επόμενα έτη? Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω ήδη αποτελέσματα. Βλέπω ήδη ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, έχουν σκεφτεί έξυπνες ιδέες που βελτιώνουν τη ζωή μας, το χρησιμοποιούν πάρα πολλές φορές. Υπάρχει ένα βραβείο εδώ, 5 βραβεία που δίνονται, 1 εκατομμύριο το καθένα, για ιδέες οι οποίες διορθώνουν ένα κακό, που φέρνουν λοιπόν ένα κοινωνικό καλό μαζί με τη τεχνολογία αυτή. Οπότε το κίνητρο δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία, είναι να βελτιώσει καταστάσεις. Φανταστείτε δηλαδή να έχουμε τη βελτίωση μιας καταγραφής των παιδιών που έρχονται στην Ευρώπη, που είναι ασυνόδευτα, και τα παιδιά αυτά να μπορούν να αισθάνονται ότι έχουν μια ταυτότητα, ότι μπορούν να παίρνουν εκεί ένα εισόδημα για να πληρώσουν το φαγητό τους ή να μπορούν να έχουν τα χαρτιά τους ουσιαστικά σε ένα κινητό. Μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις. Είναι, νομίζω, η φιλοσοφία του πολύ ενδιαφέρουσα και επαναστατική. Επειδή βρισκόμαστε στην περίοδο που καταρτίζεται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τα επόμενα έτη, θέλω να μου πείτε ποιες πρέπει να είναι καταρχάς οι προτεραιότητες αυτού του προϋπολογισμού, ποιες πραγματικά είναι αυτές οι προτεραιότητες, τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και ποια βήματα πρέπει ακόμα να γίνουν. Ο προϋπολογισμός αυτός, αυτό που κάνει και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι μεταφέρει πολλά στη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, μεταφέρει πάρα πολλά, ακόμα και τις αγροτικές επιδοτήσεις μέσα από κωδικούς καινοτομίας, άρα στηρίζει πολύ την καινοτομία και την έρευνα και θα έλεγα ότι είναι αρκετά διορατικός, παραμένει κοινωνικός, έχει κρατήσει έναν χαρακτήρα προστασίας και έχει αρχίσει και διορθώνει τα κακώς κείμενα της πενταετίας που περάσαμε. Το InvestEU για παράδειγμα είναι ένα πρόγραμμα που θα φέρει και θα στηρίξει μεγάλες επενδύσεις στην Ευρώπη έργων υποδομών, ψηφιακών αλλά και κανονικών υποδομών, σε ενεργειακά έργα ή σε άλλα έργα που βελτιώνουν τη ζωή μας και την ευκολία και φέρνουν ευκολία στις καθημερινές μας συναλλαγές ή μετακινήσεις για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν το InvestEU βελτιώνει πάρα πολύ και στηρίζει πάρα πολύ την ανισότητα που είχε δημιουργήσει το προηγούμενο, που το έπαιρναν χώρες που δεν το χρειάζονταν γιατί είχαν μεγαλύτερη ζήτηση, και φέρνει πάνω στο ίδιο τρένο τώρα και τις χώρες εκείνες όπως οι δικές μας του Νότου, που ίσως δεν υπάρχει ζήτηση, αλλά σιγά σιγά προσπαθεί να τις κινητοποιήσει, να πάρει πάνω το ρίσκο μέχρι 50% από έναν ιδιώτη για να επενδύσει σε τέτοιες δομές και στις δικές μας χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η προσπάθεια. Σας βλέπω και μιλάτε με ιδιαίτερο ζήλο για όλα αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα. Πέρασαν 4,5 χρόνια από όταν εκλεγήκατε ευρωβουλευτής. Εκλεγήκατε με ψήφο ευρωβουλευτής και είχατε και μια μεγάλη περιφέρεια. Είχατε όλη την Ελλάδα. Όχι την Ελλάδα. Ναι. Αρχικά θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι η ψήφος είναι καλύτερη από τη λίστα. Διότι είναι ένα θέμα το οποίο το δικό σας το κόμμα το έθεσε. Ακούγαμε από τον κύκλο της κυρίας Γεννηματά να λέει μήπως πρέπει να ξαναδούμε να ξαναέρθει η λίστα. Τι είναι καλύτερο? Είναι η ψήφος σε όλη την Ελλάδα, η ψήφος σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή η λίστα? Τι είναι καλύτερο για τη χώρα, για τα εθνικά κοινοβούλια, για να λειτουργήσει καλύτερα ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Οτιδήποτε είναι πιο δημοκρατικό είναι καλύτερο. Αν τα κόμματά μας ήταν θωρακισμένα και είχαν δημοκρατικές διαδικασίες, τις οποίες δεν θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει, τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμα και για κομματική δημοκρατική διαδικασία. Επειδή όμως δεν είναι έτσι, πιστεύω ότι παραμένει το καλύτερο να υπάρχει σταυρός, να επιλέγουν οι πολίτες. Σε όλη την Ελλάδα ως περιφέρεια? Είτε σε όλη, είτε να σπάσει σε 2 ή 3 περιφέρειες, αλλά επειδή είμαστε λίγοι ευρωβουλευτές που εκλεγόμαστε, το να σπάσει σε περιφέρειες μπορεί να δημιουργήσει άλλα ζητήματα. Δηλαδή, κάποιος που έχει περισσότερη στήριξη, αλλά έχει μικρότερο ποσοστό το κόμμα του, να μην εκλέγεται, και κάποιος με λιγότερους σταυρούς να μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Είναι όμως ένα πρόβλημα ότι ο πιο δημοφιλής εκλέγεται, ενώ ένας άλλος που μπορεί να είναι χρήσιμος λόγω του συστήματος της ψήφου ή δεν έχει τα οικονομικά μέσα ή δεν είναι γνωστός, μένει 5 βήματα και 10 και 20 πίσω. Η αλήθεια είναι ότι για να καταφέρεις να φέρεις εις πέρας το έργο στην Ευρωβουλή και να εκπροσωπείς την Ελλάδα, θα πρέπει να έχεις διακριθεί είτε στο επάγγελμά σου είτε να είσαι λίγο γνωστός και στη χώρα αυτή. Δεν είναι δηλαδή εύκολο πραγματικά, αλλά δεν ήταν εύκολο και ποτέ ούτε καν να γίνεις βουλευτής. Θεωρώ όμως ότι το να είσαι ευρωβουλευτής χρειάζεται να είσαι και αναγνωρισμένος στη χώρα σου. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα αρνητικό. Και νομίζω ότι αν θυμηθείτε πριν από 5 χρόνια όταν κατεβήκαμε υποψήφοι,
Όλοι πίστευαν ότι θα βγουν πρώην υπουργοί ή άνθρωποι που ήταν πιο γνωστοί από εμάς με πολύ μεγαλύτερη στήριξη. Και τελικά βγήκαμε δύο νέοι άνθρωποι που δεν είχαμε ούτε τα οικονομικά μέσα. Ήμασταν κάπως γνωστοί, αλλά όχι και όσο κάποιοι άλλοι. Και παρόλα αυτά, ο κόσμος είχε την επιλογή και έστειλε εμάς εδώ. Και νομίζω το αποτέλεσμα της δουλειάς μας σε σχέση με το μέσο όρο, εμένα τουλάχιστον με κάνει περήφανη, γιατί έχω μια ομάδα νέων ανθρώπων και Ελλήνων που δούλεψαν ανοιχτημερών για την Ελλάδα μια πενταετία. Είστε ικανοποιημένοι από τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί? Είπατε ότι πρέπει ένας ευρωβουλευτής, το προφίλ όπως το σκιαγραφίζατε, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, να έχει και διάβλους επικοινωνίας και με το εσωτερικό και με το εξωτερικό, όχι μόνο με τους σοσιαλδημοκράτες και ενδεχομένως και με άλλους. Ναι. Πολιτικούς. Είστε ικανοποιημένοι? Αναπτύξατε τέτοιου είδους διάβλους? Θεωρώ ότι κάναμε το maximum, το μέγιστο που θα μπορούσε κανείς να κάνει. Σκεφτείτε ότι προσπαθούσα να είμαι και στην Ελλάδα όσο μπορώ, αλλά να είμαι και εδώ και να κάνω νομοθετικό έργο και όχι επικοινωνιακό. Αυτό όμως κρίνεται και από τους συναδέλφους. Εμείς έχουμε διακριθεί, η ομάδα μου, στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, αλλά και μας καλούν σε παγκόσμια συνέδρια. Προσωπικά και όχι ως εκπροσωπώντας μια παράταξη. Το οποίο θεωρώ ότι αποδεικνύει ότι το έργο μας, αν μη τι άλλο, είναι υπαρκτό. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο, νομίζω ότι καταφέραμε το μέγιστο σε αυτό το χρονικό διάστημα και σε αυτές τις συνθήκες και με τις δυσκολίες που έχει κανείς όταν έρχεται και από την Ελλάδα και όσα πρέπει να λύσει. Απ' την άλλη, πάλι στις εκλογές αυτές, με σταυρό, θα αποφασίσει ο κόσμος αν το έργο μας ήταν αρκετά σημαντικό. Σε προσωπικό επίπεδο, ποια ήταν η πιο δυσάρεστη και πιο ευχάριστη στιγμή που ζήσατε ως ευρωβουλευτής? Να σας πω, τα καλύτερα είναι όταν αναγνωρίσετε το έργο μας, όταν βραβεύτηκα ευρωβουλευτής της χρονιάς και όταν κάθε χρόνο διακρίνομαι στους καλύτερους ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είναι βάσει στατιστικών, να πούμε στους τηλεθεατές, είναι βάσει ομιλιών, βάσει προτάσεων, βάσει τροπολογιών, βάσει έργου. Της επιρροής που έχεις, γιατί δεν είναι μόνο τα ποσοτικά, είναι και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που μετράνε. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή. Οπότε αυτό θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη μου στιγμή. Η πιο δύσκολη είναι όταν κάναμε πάρα πολύ δουλειά και πολλές μάχες για να περάσουμε τροπολογίες που βοηθούσαν την Ελλάδα και στα προηγούμενα επενδυτικά πακέτα. Και τελευταία στιγμή οι αντιστάσεις που είχαμε από 2-3 μεγάλες χώρες ήταν ανυπέρβλητες. Εκεί αισθανόμουν ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο, να έχουμε μεγαλύτερη στήριξη από τη χώρα μας και αισθανθήκαμε λίγο μόνοι, να ήμασταν πιο καλά σε συνεργασία όλοι οι Έλληνες και σε συνεννόηση και μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν Έλληνες σε κάθε εδώ υπηρεσία που προσπαθούν ο καθένας ως μόνος του και όχι γνωστός, να βοηθήσουν τη χώρα αυτή και νιώθουν και εκείνη τη μοναξιά. Οπότε γνωρίζοντάς το, αισθάνομαι ότι στο τέλος κάτι καταφέραμε. Γνωρίσατε τη δυσπιστία όταν πρώτο ήρθατε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο? Είστε μια γυναίκα, είστε μια ωραία γυναίκα αντικειμενικά. Υπάρχει αυτός ο σεξισμός? Νιώσατε ότι πρέπει να αποδείξετε διπλά, τριπλά, πενταπλά ότι μπορείτε? Γιατί σας είδα να μιλάτε για πολλά ευρωπαϊκά ζητήματα με ιδιαίτερο ζήλο, να ξέρετε τεχνικές λεπτομέρειες ακόμη και για τα πιο απλά. Αυτό σας έδωσε, ήταν μια πρόκληση για εσάς? Κοιτάξτε, αυτό τον πύχη μου τον ανέβασε ψηλά η Ελλάδα. Στην Ελλάδα έπρεπε να αποδείξω και συνεχίζω να πρέπει να αποδεικνύω πράγματα. Καθώς εκεί είναι πιο δύσκολο και είναι διαφορετικά τα στερεότυπα που υπάρχουν. Εδώ μου δόθηκαν τεράστιες ευκαιρίες, νομοσχέδια. Δεν θεώρησε κανείς ότι μπορώ ή ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και από το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, μας εμπιστεύτηκαν και για τα επόμενα νομοσχέδια. Άρα, εδώ μας δόθηκαν ευκαιρίες. Στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, μπορεί να ολοκληρώσω ένα νομοσχέδιο και να αμφισβητήσει κάποιος ότι ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν είστε ελέφαντας, ξέρω ότι είστε ευρωβουλευτής ενός συγκεκριμένου κόμματος. Ξεκινήσατε εδώ όταν εκλεγήκατε με την ελιά. Πασόκ ήταν στην αρχή, έγινε ελιά για τις ευρωεκλογές. Υπήρχε μια συνεννόηση για να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με ευρύτερες δυνάμεις. Κάπου στην πορεία η ελιά έγινε δημοκρατική συμπαράταξη. Λίγο αργότερα έγινε κίνημα αλλαγή. Σε μια πενταετία όλα αυτά. Καταρχάς, ποιο είναι το αύριο αυτού του πολιτικού χώρου, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ότι ο χώρος μας έχει υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί δεν προσαρμόστηκε στις νέες προκλήσεις που έχουν προκύψει. Προσπάθησε με την ίδια συνταγή να απαντήσει ή θεώρησε ότι θα περάσει, είναι μια φάση που θα περάσει, είναι διαχείριση της κρίσης. Δεν ήταν. Άλλαξαν οι καιροί και δεν αλλάξαμε εμείς αρκετά. Όπου έγινε κατανοητό ότι πρέπει να αλλάξει το πολιτικό δυναμικό προσωπικό της χώρας, αλλιώς καταλαβαίνετε εσείς τα social media, αλλιώς οι άνθρωποι που κυβερνούσαν 40 χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλη αντίληψη, σύγχρονη και διαφορετικό και προοδευτικό λόγο. Αυτό λοιπόν, όταν δεν το καταλαβαίνει κανείς, προσπαθεί και δοκιμάζει διαφορετικούς τρόπους και συνθέσεις και ονομασίες. Θέλω να πιστεύω ότι μπροστά μας οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη έχουν καταλάβει ποιο ήταν το ζητούμενο και τι κάναμε λάθος και έχουν αρχίσει να αλλάζουν οι ίδιες τη δομή τους. Όσοι δεν το κατάλαβαν, όπως στη Γερμανία για παράδειγμα, βλέπουν τα ποσοστά τους να εξανεμίζονται. Είπατε εμείς για τις περάσαμε ευρωπαϊκές... τα δύσκολα, έχουμε εμπειρία σε αυτό. Είπατε, περάσατε τα δύσκολα, έχετε εμπειρία. Πρόσφατα έγινε το συνέδριο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Μια χαρά χειροκρότησαν το Τσίπρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι Σοσιαλδημοκράτες βλέπουν καλά την κυβέρνηση στην Ελλάδα, βλέπουν στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού ένα πιθανό μελλοντικό μέλος τους? Και πώς σας φαίνεται και εσείς ως ευρωβουλευτής του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, η συγκεκριμένη εικόνα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το S5, επειδή χάνει τα ποσοστά του, προσπαθεί να βρει ένα αριστερό αφήγημα και όσο προσπαθεί προς τα εκεί, τόσο χάνει. Γιατί ο λαϊκισμός αυτού του είδους, το να φτιάξεις δηλαδή ένα τέτοιο αφήγημα και να μην αναγνωρίζεις, να μην είσαι αυτόφωτος, να μην ξέρεις πού θες να πας, σε κάνει irrelevant, σε κάνει άσχετο και ανεπίκαιρο με τον κόσμο. Δεν υπάρχει συνέστηση του τι θέλει η κοινωνία. Άρα αυτή τους η προσπάθεια κρίνεται από τον κόσμο, δεν χρειάζεται καν να την κρίνω εγώ. Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκείνοι που προσπάθησαν να αγκαλιάσουν το λαϊκισμό έχουν υποστεί τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής. Εμείς που έχουμε μάθει τι θα πει σκληρή δουλειά και τι θα πει να συγκρούεσαι με την πραγματικότητα, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να μαζέψουμε δυνάμεις, να βάλουμε νέους ανθρώπους μπροστά και όχι κάδρο, νέους ανθρώπους πραγματικά μπροστά. Νέες ιδέες, δεν είναι μόνο ηλικιακό το θέμα. Ακριβώς. Είναι... ανθρώπους με χαρακτήρα που έχουν να δουλέψει, που δεν είναι διορισμένοι, που δεν είναι απλά για να φαίνεται ηλικιακή διαφορά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με την κοινωνία και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος άλλαξε. Κυρία Καϊλή, τώρα λίγο στους προσωπικούς σας στόχους. Έρχονται ευρωεκλογές, τον Μάιο είναι. Εσείς είστε μια εκλεγμένη ευρωβουλευτής με την ψήφο. Αυτό σημαίνει ότι θα ξαναείστε εκ νέου υποψήφια ευρωβουλευτής. Πριν λίγες ημέρες, πριν ένα μήνα σχεδόν, βρέθηκε και η κυρία Φόφη Γεννηματά, συναντήθηκε με την Ευρωομάδα ουσιαστικά εδώ, την δική σας. Στο ΠΑΣΟΚ, στο καταστατικό, οποιοδήποτε είναι εν ενεργεία έχει το δικαίωμα να είναι και πάλι υποψήφιος, αν δεν προκύπτει λόγος ηθικός, δεν προκύπτει και υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες για να επιλεγούν οι υποψήφοι. Νομίζω λοιπόν ότι εν ενεργεία βουλευτής, αν δεν υπάρχει ηθικό δικαίωμα και είναι και με σταυρό, δεν μιλάμε για λίστες, τότε θα πρέπει να έχει αυτό το δικαίωμα. Και αυτό είναι που θα διεκδικήσω, καθώς πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να κρίνει. Και τα δικαιώματα τέτοιου είδους πρέπει να τα διεκδικείτε εκ νέου, δεν είναι, αφού υπάρχουν στο καταστατικό. Θα πρέπει να είναι αυτονόητα. Είναι αυτό ρωτώ. Κοιτάξτε, οι ερμηνείες δυστυχώς πολλές φορές είναι διαφορετικές και έρχονται από διαφορετικές αντιλήψεις. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν πάντα η ψυχή της δικής μας παράταξης, ότι άντεχε την διαφορετική γνώμη και ότι είχε δημοκρατικές διαδικασίες και μπορούσε ο καθένας που έχει διαφορετικές αποχρώσεις να είναι μέσα σε αυτή την παράταξη και γι' αυτό ήταν και πολύ μεγάλη. Άρα αυτό είναι που θα προσπαθήσω. Πάντα στα δύσκολα ήμουν υποψήφια, είχα κατέβει στη Θεσσαλονίκη, μου έχουν πάρει την έδρα, ήμουν εκεί. Εννοείται επειδή ήταν η επιλογή του Προέδρου. Ήταν η επιλογή του Προέδρου να μου πάρει την έδρα, του εκάστοτε. Ναι, υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, ναι. Νομίζω λοιπόν ότι έχω δείξει ότι στα δύσκολα είμαι στην παράταξη. Αυτό το αναφέρετε επειδή θεωρείτε κοντά. Ότι άρχισα να κατέβετε υποψήφια βουλευτής, υπάρχει επίσης αυτό το δικαίωμα να εκτελεστεί. Αυτό πάντα υπάρχει. Ναι. Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι στις εθνικές εκλογές έχω αποδείξει και έχω σταθεί στα πιο δύσκολα στην παράταξή μου. Ότι στις ευρωεκλογές αυτή η πολύ δύσκολη, με πολλή δουλειά πενταετία, θα πρέπει να κριθεί πάλι από τους πολίτες όπως αποφασίσουν εκείνοι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, καθότι και ο χρόνος μας ολοκληρώνεται. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ και να πω ότι επειδή είμαστε από τη Μακεδονία, να πω ότι εύχομαι να σταματήσει μια επιζήμια συμφωνία, γιατί είναι ένα θέμα που δεν το ανοίξαμε. Θεωρώ την επιζήμια αυτή η συμφωνία. Τα εθνικά ζητήματα πρέπει να μένουν έξω από πολιτικές και μικροκομματικές διαμάχες. Δεν είναι ζητήματα ούτε εθνικισμού, ούτε ρητορικής, ούτε είναι για να κάνει κανείς να στήσει μια εκλογική εκστρατεία, προεκλογική εκστρατεία. Είναι πραγματικά προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Τα ζητήματα ταυτότητας. Είναι μια αναστρέψιμη αυτή η συμφωνία μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι έχουν περάσει ορισμένα πράγματα στα Σκόπια. Αν φύγει αυτή η κυβέρνηση, μπορεί να σταματήσει, γιατί είναι υποαίρεση όλα. Τα ζητήματα ταυτότητας είναι κρίσιμα πια σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε, όχι να τα αγνοούμε, θα πρέπει όταν γίνεται μια τέτοια συμφωνία εθνική να λέμε και τι κερδίσαμε. Η Ελλάδα χάνει, δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτα και ελπίζω να σταματήσει, γιατί γνωρίζετε κι εσείς ότι η τοπική μας παραγωγή, η ιστορία μας, η ταυτότητά μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα έχει πολλές επιπτώσεις και σε πολλές διαστάσεις στο μέλλον. Και αλήθεια είναι τέτοιου είδους συμφωνίες ή προσυμφωνίες ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Δυστυχώς αρχίζουν να δημιουργούνται τουλάχιστον επικοινωνιακά. Ξαναλέω, δεν πρέπει τα ζητήματα τα εθνικά να χρησιμοποιούνται για μικροπολιτικές ή για την παραμονή οποιοδήποτε στην εξουσία και εύχομαι να φτιαχτεί επιτέλους μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα συζητά και θα προχωράει τα εθνικά ζητήματα χωρίς να αλλάζει με την εκάστοτε κυβέρνηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Πάντοτε συντονισμένοι στην εκπομπή Πρόσωπα και στο Star 4U Ελλάδος.